is a crucible of relentless war. It has ever been so. An era as long as the mountains are unyielding. Gather again. It presents a chance for the brave to bring about an age of reckoning. I come to the Dwarf High King as a herald of such times. And so I find myself at the King's right hand. Presence is timely, but dire news comes from the south. Greenskins flock to the banner of a cruel war boss. Now, my liege, Thorgrim Grudgebearer, leads a mighty throng from Karazakarak, smashing aside any foes that block our path. Bearer desires to return the Karaz Angkor to its former glory. Then he must rid his lands of vile greenskins. Those gathering within the shadows of Everpeak are a good start. Karazakarak is secure, my Lord High King. Faced with your terrible wrath, the Greenskins rout, as is typical of their craven nature. The bloody spears still infest the mountains to the east, setting up their hovels amidst your sacred pillars. Another grudge that must be put right, and soon. For the lords of the other Dwarfholds will not tolerate a High King that cannot secure his own realms. To the south, yet more vicious Urki and Grobi lay ready to strike at your kin. Seek allies amongst your own folk, for there are many grudges to settle here. The world shall be in thrall to the Karaz Angkor once more, and no creature, greenskin or otherwise, shall stand in your way. Γεια σας, παιδιά. Λοιπόν, έχουμε διάφορα να κάνουμε εδώ. Λοιπόν, καταρχήν, ξεκίνησα καινούριο campaign με dwarfs. Γιατί? Αγόρασα ένα DLC που βγήκε πρόσφατα για το Warhammer, που έχει κάποιους εξτρά στρατούς και εξτρά units μάλλον, και κάποιους καινούριους lords για τους Vampires και τους Empires. Αλλά μόλις έγινε το update στο DLC, δεν παίζαν τα saves μου, τα παλιά, και δεν μπορώ να συνεχίσω το campaign με τους Empire που είχα ξεκινήσει. Βέβαια, το save που είχα από το live stream που είχαμε κάνει στην αρχή όταν ξεκινήσαμε τη σειρά είναι κρατημένο, το φορτώνει κανονικά. Οπότε ίσως να το ξεκινήσω κάποια στιγμή να το συνεχίσω από εκείνο το σημείο, να παίξω δηλαδή ότι είχα παίξει, να δω λίγο τα βίντεο που έγραψα, να δω τι είχα κάνει περίπου για να είμαι στα ίδια. Αλλά είναι μια βαρετή διαδικασία λίγο
και θα το κάνω ίσως κάποια στιγμή. Οπότε είπα να, αφού είχα πει θα ξεκινήσω και άλλους στρατούς, ξεκίνησα Dwarves και θα παίξουμε με νανάκια, τα οποία είναι πολύ γομάρια να πούμε. Λοιπόν, για Lord έχουμε διαλέξει το Thorgrim. Thorgrim Grandbearer. Και πρέπει να τσακίσουμε ό,τι orc έχει εδώ τριγύρω. Όσον αφορά τα dwarfs, σαν στρατός είναι... έχουν αρκετά καλό leadership, δηλαδή δεν σπάνε εύκολα στη μάχη. Και έχουν κακό όμως. Είναι πολύ αργοί, γιατί είναι κοντοστούπιδες και δεν έχουν καθόλου υπηκό. Οπότε ένα στρατός με υπηκό τους ζορίζει λίγο. Γιατί και δεν μπορούν να τους φτάσουν για να τους σκοτώσουν. Και στο charge τους παίρνουν παραμάζωμα. Έχουν units όμως που μπορούν να τα κάνουν counter όλα αυτά. Θα τα δούμε στην πορεία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Εδώ τι έχουμε. Αυτό να πόσους έχει. 6, 7. Τώρα τα τσεκάνω εγώ μάγκα. Περίμενε. Κάτσε να... Τι έχω να χτίσω. Αυτό. Quarrels. Είναι τρομερά units οι quarrels για τα dwarfs. Έχουν crossbows και κάνουν πολύ damage. Λοιπόν, θα χρειαστούμε για αρχή λεφτά. Λεφτά. Ναι, ένα άλλο κακό που έχουν τα dwarfs, έχουν πολύ ακριβά units. Οπότε... ή growth για να αναπτυχθούμε πιο γρήγορα και μετά φράγκα. Ναι, δώσε αυτό πρώτα. Λοιπόν, να κάνουμε recruit μερικούς warriors ακόμα. Γιατί όχι ρε φίλε. Και θα πάμε να τους πάσουμε τα μούτρα εκείνη εκεί πέρα. Λοιπόν, εδώ είναι τα technologies των dwarves. The way of the guilds, the way of the clans. Το ένα, ναι, το επάνω, το way, the way of the guilds είναι πιο πολύ για economy. Και το κάτω είναι πιο πολύ για τους στρατούς, για να δυναμώνει τους στρατούς. Εγώ θα ξεκινήσω με το economy, γιατί είπαμε θα έχουμε θέμα με τα dwarfs, με την οικονομία. Public order θα χρειαστούμε. Δώσε αυτό. Λοιπόν, next turn. Τα dwarfs συνήθως πλακώνονται με τα orcs, γιατί εδώ κάτω είναι γεμάτο orcs. Ήδη ήρθε κι άλλος εδώ και θα μου την πέσουνε. Οπότε αυτό που έχω να κάνω... Λοιπόν... Τώρα να τους την πέσω εγώ θα μου τους βγάλει και τους δύο. Άμα την πέσουν αυτοί, θα έχω το πλεονέκτημα ότι θα κάνω defend. Δώσε κι άλλους γόρους. Κάντε και αυτό upgrade. Το growth εδώ πέρα στην άκρη που γράφει το συν 35, αυτό συνέχεια ανεβαίνει. Οπότε στην ουσία μειώνει το χρόνο που χρειάζεται η πόλη σου να μεγαλώσει. Δηλαδή να πάει στο level 2, εδώ είναι level 2. Να πάει στο level 3, 4 και 5. Όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτό, χτίζεις περισσότερα κτίρια και έχεις προβάδισμα, ας πούμε. Και να βγάλεις περισσότερα units πιο καλά κτλ. Οπότε στην αρχή χρειαζόμαστε αρκετά το growth για να αναπτυχθούμε. Αυτός έρχεται, δεν κολλώνει. Γιατί έκατσε εκεί όμως και δεν με επιτέθηκε. Θα σου ρίξω εγώ ρε φίλε τώρα, sorry. Πού είναι ο δικός μου. Τώρα δεν έχει λόγο να την παίξω στη μάχη, εντάξει. Δεν υπάρχει θέμα. Α, φεύγεις, κουφαλίτσα. Come back, ρε. Τι. Ναι, πρέπει να πάρουμε αυτό, το settlement.
Λοιπόν, πάμε πρώτα Root Marcher, να έχουμε συν 10% στο campaign movement. Έλα εδώ εσύ, γορμακή. Έχει ένα κακό αυτό το παιχνίδι. Το auto resolve είναι για τα ανάθεμα. Για να μην πω καμιά λέξη πιο βαριά. Έχει τύχει να μου βγάζει. Έπαιζα με Vampires. Έχει τύχει να μου βγάζει όλο αυτό εδώ κόκκινο και στην άκρη εδώ λίγο κίτρινο, που είναι το δικό μου, ας πούμε. Οπότε με είχαν άνετα. Και λέω, δεν γάμια, γιατί λέω, θα το παίξω manual τη μάχη. Την έπαιξα τη μάχη και την κέρδισα. Ενώ δείχνω ότι την έχανα. Οπότε, ακόμα και σε αυτό, ας πούμε, που τώρα μου δείχνει ότι κερδίζω, άμα το κάνω το resolve, παίζει να μου βγάλει περισσότερα θύματα, ας πούμε. Παίζει να χάσω πιο πολλούς από ότι άμα την παίξω manual. Οπότε θα την παίξω manual. Πρέπει να το κοιτάξουν λίγο αυτό εκεί τα παιδιά, γιατί είναι λίγο χαζομάρα. Να μην μπορεί να το απολύγει σωστά. Να είμαστε... Λοιπόν, βάλουμε πρώτα μπροστά missiles. Missile front. Εδώ τι έχει, ύψωμα. Μηχαναπάδα, θα έρθουν και αυτοί, οπότε χέστο. Ωραία, τους βάλω εδώ. Εδώ. Και αυτή είναι εκεί, βάλε. Επειδή έχω ένα πλεονέκτημα τώρα με τον καταπέλτη. Επειδή έχω αυτό το crutch thrower, αναγκαστικά πρέπει να έρθουν σε μένα τώρα αυτοί. Γιατί άμα κάτσουν εκεί, θα το τρώνε στη μάπα. Οπότε αυτό είναι η καλή φάση να έχεις ένα δοκιμά μαζί του να παίζεις με dwarfs, γιατί τους αναγκάζει να έρθουν, οπότε δεν χρειάζεται να πας εσύ και να φάνε και βέλη και η δική σου. Τώρα ρε και καλά θα έρθουν προς τα εδώ και θα τους τσακίσω. Τα όρξ παρόλο που είναι δυνατά δεν έχουν καθόλου leadership, χάμουν πάρα πολύ εύκολα. Δεν ξέρω τώρα πόσα, η green bar είναι το leadership. Δεν ξέρω για πότε θα σπάσουν. Βάρασε αυτός, τι είναι Wolf Riders. Αντί για. Α, είναι και άρτες κιόλας, είναι καλά. Βλέπεις πως κατεβαίνει. Το μωράλ και πως κατεβαίνει. Πάνε αυτοί. Μόλις κατέβει τέρμα κάτω, το βάζουν στα πόδια. Πάνε μπροστά και αυτό να. Όλοι μπροστά, όλοι μπροστά. Ρίξε ξύλωση εκεί πέρα. Α, αυτοί έχουν τίγνο. Τον παπάρα αυτό να. Ρίξτε εκεί. Ρίξτε στο ψαχνό εκεί. Στο ψαχνό ρίξτε. Για να δούμε τι. Πάμε και κανένα zoom. Και το ρε που είναι η Νάνη, φίλε. Γαμώ, το έχει ένα μοντάκι που του αλλάζει τα σπίδες. Κάνει πολύ πιο ωραίες και δεν δουλεύει. Με το update τώρα. Τι έμεγα με την πολυθρόνες, παλεύεις, τι έγινε, δεν σε δώσεις πλατεριά. Δεν πες να χάσα κανέναν, ναι. Βάρα, βάρα, βάρα να πάρεις level up, πάρε. Βάρα να πάρεις level, βάρα. Μακριά, βάρα, βάρα, βάρα. Βάλτε στο γρήγορο. Ωπ, πάνε αυτοί. Α, φτάνει. Είδες. Είδες, φίλε μου. Δεν έχασα ούτε έναν. Αν το έκανα το resolve, παίζει να έχανα κάποιους. Να μου πεις τώρα climb mine, τι θα έχανες. Δεν πειράζει, άμα όμως έχεις καλό στρατό κοντά σου που παίζει να σου επιτεθεί. Είναι καλό να μην χάνεις. Αχ, πώς μου τους πέφτω με τα άρρωξα να φεύγουν. Ωπ, ποιο άλλο βελάκι. Πάμε εδώ, inspiring presence.
Να ανεβάσουμε αυτά τα δύο για αρχή, που είναι για, τους, για τις βαλίστρες και τους Dwarf Warriors. It is time. Εδώ τι έχουμε. Βάλε και αυτό να γίνεται, να βάλουμε. One rug. Αυτό τον έχω. Τον έχω ρε. Onward to battle. Α, καλά. Γεια σας. Τίποτα, Φράγκα, τίποτα, Φράγκα. Φτωχομπινέδες τώρα, τίποτα δεν δίνουν. Κι άλλο λεβελάκι. Λοιπόν, ξεκινήσουμε με τους... με αυτό με το τακτήσι να ξεκινήσουμε να ανεβάζουμε. Δες πόσους έχασα τώρα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Next turn. Next turn. Έτσι πάνε στη φωλιά σου, ψηλέ, πάνε στη φωλιά σου. Λοιπόν, τι defense έχεις εδώ. Ναι, έρχονται από τα υπόγεια οι... τα orcs. Τους έχω νομίζω, άμα τους βαράζω τώρα αυτούς. Κάτσε να δω εδώ, μια γύρα θέλει αυτό. Όχι, μόλις δεν θα πάρω ακόμα. Θα δοκιμάσω να επιτεθώ. Τεχνόλογη καινούριο, λοιπόν. Income from settlements. Ναι, δώσ' το. Yes! Yes! Φόρμα! Τους έχω κι αυτούς. Αλλά παιδί, έχασα αρκετούς. Και δεν έχουν και... μισάρι units, παίξε αυτή τη μαχούλα να... να γλιτώσουμε λαό. Ωπ, χιόνια στο καμπαναριό. Χιόνια στο καμπαναριό. Λοιπόν, μισάρι front. Και τους περιμένουμε. Πολύ σιάδιροι φίλοι, τι γίνεται. Start battle. Θόκλιμε εσύ πάνε μπροστά. Απλώστε εσείς λίγο. Χάμερες! Χάμερες! Τι έχουν αυτοί? Τίποτα δεν έχουν. Εδώ κοίτα. Ουγ! Ουγ θα έρθουμε! Σπάσει κεφάλι, ουγ! Ουγ! Ωρα τα κοτρόνια πέφτουν στο κεφάλι, εδώ και τι γίνεται. Ωρε φίλε! Εδώ κοίτα! Λεκές έγινε το όρκ. Λέκεσαι το πάτωμα, λέκεσαι. Το λέκεσαι το πάτωμα. Έρχονται. Α, βγείτε μπροστά σιγά σιγά κι εσείς. Βαράνε αυτοί ρε. Α, βαράνε εντάξει. Σε κάθε μάχη, αν καταφέρεις να φας τον Lord τους, έχεις μεγάλο προβάδισμα. Γιατί μετά ο στρατός χάνει πολύ πιο εύκολα το leadership. Ωπ, πάτε εσύ εκεί πέρα. Κάλυψε εσύ από εκεί. Κάλυψε και εσύ από εκεί. Θόκριμ, δώσε ξύλο. Πέστε και εσύ εκεί και εσύ εκεί. Δεν κόλλω νερό, Θόκριμ. Γουμάρ είναι, ρε, γουμάρ. Ωπου, τρέχα γρήγορα εκεί. Τρέχει και γρήγορα, τσάρτσε εκεί, τσάρτσε γρήγορα εκεί. Εδώ δες τι γίνεται. Γκάπα γκούπα. Με την ασπίδα του κουμπάνε ο άλλος. Κάτσε να δούμε τι γίνεται, μην χάσουμε κανέναν λόρτ εδώ πέρα. Που δεν νομίζω. Είναι αρκετά δυνατός για να χάσει. Ωχ, ρε βλάκα Πέτρο, βλάκα Πέτρο. Έκανα βλακία τώρα, είδες.
Αν χάσω το καταπέλτη, θα τραβάω το βυζιά μου τραβάω. Φύγε ρε πίσω. Βαράτε κύριε. Εδώ τι είναι, πέσε ξύλο. Πέστε και εσείς εκεί πάνω. Ωραία, μεγάλη βλακή έκανα ρε. Εντάξει. Βάρα μακριά, βάρα. Και κάτσε εδώ στη μέση εσύ. Εδώ, τι γίνεται εδώ. Τον πίνουν κι αυτοί. Άντε γεια. Στο καλό να πάτε. Βάρα ρε. Ωραία, μην τους αφήσετε τώρα. Κυνήγα τους. Πού να κυνηγείς ρε, κοντούλι. Βάρα και εσύ εκεί, πετακοτρόνια. Βάλ το στο γρήγορο. Στο τέλος, το κάνω αυτό γιατί... Αν τους κυνηγάς... Κοίτα... Α, ωραία, τους σκοτώνουν σιγά σιγά. Οπότε παίρνουν παραπάνω experience τα units. Και... Είναι καλό να παίρνουν τα units experience γιατί παίρνουν level up. Και γίνονται πιο δυνατά. Έμορφα. Λοιπόν, occupy. Occupy, πήραμε και τα φράγκα μας. Οκ. Your Dowie have been put to work fixing up the captured city, sir. Yet there are many grudges still to settle. Okay. Perfidious manlings and bloodthirsty vampires threaten your kind in the north. And your mountain will never be safe while a single greenskin draws breath. To war! Ναι, μωρέ, εντάξει. Gyrocopter scouts report of a greenskin migration heading northwards. Spies say they intend to meet up and swell the mobs of that dread warlord who travels towards the Badlands. Whatever they are up to, they must be stopped. Summon the throng. Ah, και θα μας έχει hero. Ωραία. Λίγο να δυναμώσουμε και θα πάμε προς τα εκεί. Λεβελάκι αυτός, δώσε για να δω, να ανέβουμε λίγο και Dwarf Warriors. Τι έχουμε να χτίσουμε εδώ. Οπ, επίσης growth. Βάλε να ανεβαίνει το growth, να ανεβαίνει. Και στρατό. Πάρε άλλους 3 Warriors. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Να τη... Θέλω τουλάχιστον 6 τέτοιους. Τουλάχιστον 6. Για να γίνει η δουλειά. Ναι, αυτό κάνω το level 2. Αυτό κάνω το level 2 και εδώ. Ναι, και τα units είναι αυτά. Και εδώ πέρα θα πάμε εδώ. Τι είναι αυτός? Τι γκάρισον έχει, τι, πως έχει λαό, δεν έχει. Λοιπόν, κάτσουμε άλλη μια γύρα να σιάξουν και αυτοί, να βγάλω και τους υπόλοιπους και... Θα χρειαστούμε σύντομα δεύτερο στρατό. Τι θέλει αυτός? Θες και να σε πληρώσω, ωραία παπάρα. Έλα να τα βρούμε εδώ πέρα και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε μετά. Οπ, έτοιμη και αυτή.
Έλα ρε, μη φεύγεις. Κάτσε να το διασκεδάσουμε λίγο. Τέλεια. Όρμα. Όχι, τι στραβά είναι εδώ. Είναι πλαγιά, είναι το βουνό. Τι ωραία. Όχι, μια γέφυρα εκεί. Μπορώ να πάω, όχι. Καλή φάση. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Ποτέ δεν είχε την κάμερα προς τα πίσω να δω τι έχει και προς τα πάνω. Ωραία, τι ανακαλύπτει κανένας που παίζει στο Warhammer. Λοιπόν, όπως πάντα, Missile Front. Για πάμε να δούμε τι θα γίνει. Ρίχνε, ρίχνε, κοτρόνια, ρίχνε. Γκαμπαγκούπα, γκαμπαγκούπα. Δεν έχουν archers, ωραία. Καλό αυτό. Έχω εγώ όμως. Έχω εγώ και θα τα φάνε στη μάπα τώρα. Δες εδώ τι θα γίνει. Δες εδώ τι θα γίνει τώρα. Α, τους άνοιξα πολύ όμως, δεν πειράζει. Πάμε λίγο γρήγορα. Ας να ρίχνουν αυτοί. Ναι. Και βγείτε μπροστά σε λίγο. Έλα. Ήδη θα χρειαστεί να βγουν μπροστά. Ρίχνεις εκεί. Ρίχνεις εκεί. Ρίχνεις εκεί. Και εσύ ρίχνε εκεί. Βγείτε μπροστά, βγείτε μπροστά, βγείτε μπροστά, βγείτε μπροστά, βγείτε μπροστά, γρήγορα! Εντάξει, το ελέγχομεν, το ελέγχομεν. Ναι, οκ, under attack ο Lord. Ωραία. Εσείς θα τους πέσετε από πίσω. Να μην μπορείς να φύγει κανένας. Ωραία. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Ρίχνε, 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 ρίχνε. Ρίχνε κι εσύ. Πού είναι ο καταπέλτης, ρίχνε κι εσύ, εκεί. Όχι, ρίχνε εκεί, δεν γαμιέται. Για δούμε, τρώνε κόσμο. 120 ευρώ, ναι, 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 τρώνε κόσμο. Ωραία, 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 ωραία. Έτσι να πάρουμε λίγα XP. Τσουπ. Πάει αυτό το unit, είδες, μια χαρά. Είδες. Είδες μια χαρά. Τι φράγκα είναι αυτά ρε. Γιούφτη, γιούφτη. Ωραία. It is time. Το πήραμε αυτό το province. Και τι θα κάνουμε τώρα. Κάτσε λίγο. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα πρέπει να βάλουμε ένα commandment. Θα βάλουμε για growth. Για να έχουμε. Να έχουμε έναν άπτυξη, ρε φίλε. Έχουμε κάτι να χτίσουμε. Όχι. Κάτσε, αυτό το προλαβαίνω. Όχι. Κάτσε εκεί που είσαι και το κοπανάμε μετά. Θα πάει εδώ τώρα, κοίτα να δεις. Α, όχι, φεύγει. Θα έρθω εγώ ρε φίλε, να σε πιάσω. Οπε. Income from settlements, 10%. Ναι, θέλω. Yes. Ναι, θέλω. Bring them. Εσύ θα φας ξύλο. To battle. Δεν το φτάνει, λέει. Ρε κοντέ. Πέρε πουστιά. Πέρε πουστιά. Επόμενη γύρα.
ναι. Λοιπόν, εδώ σημαντικό. Α, δες που βγήκε. Έλα ρε παπάρα τώρα. Γιατί μου τη σπάς. Δεν θα φτάσει μέχρι εκεί, κοίτα να δεις. Θα με επιτεθεί εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό που έλεγα. Πριν φύγω από αυτή την περιοχή, για να μπορεί να αμυνθεί αυτή η περιοχή, θα πρέπει να χτίσω αυτά εδώ. Τα οποία αυξάνουν τον garrison της πόλης. Βλέπεις εδώ πέρα, θα βγάλει και άλλο στρατός εδώ. Παραπάνω units. Αν το κάνεις και το upgrade μετά που έχει, ο αντίπαλος πρέπει να έρθει με δύο lords. Για να σου την πέσει εδώ. Με ένα στρατό δεν βγαίνει εύκολα. Γιατί έχει και τείχους, η πόλη κτλ. Αλλά τώρα θα μου την πέσει και έχω λίγους. Και μάλλον θα την φάω. Αλλά δεν πειράζει. Ναι, θα πρέπει να αρχίσουμε να βγάζουμε τα στρατό σιγά σιγά. Άσο στην επόμενη γύρα. Να δούμε τι θα κάνει το οροκάκιας. Α, εκεί πάει τελικά. Πέρε το μπούστι. Ναι. Άκλα αυτοί θα πάνε αυτοί. Λοιπόν. Δεν μου το πήρα, απλά μου τα γάμισε τη μάνα. Παπάρας. Τώρα όμως θα τη φάει. Γιατί φεύγεις ρε γάμο. Πόρε, πώς μου τους πάει αυτό το πράγμα. Κάτσε εκεί τώρα. Ναι, το ξέρω, μετά θα τα κάνω. Χα, πουλάκι μου. Έλα. Έλα πουλάκι μου. Έλα να φας φάπες. Βλακεύα τον Μπάμπερ θα πειράζει. Δεν έρχονται. Οκ. Γιατί πας στραβά ρε που είναι. Στραβά ψολαρμενίζουνε. Τους φτάνει. Χαπ. Τι έγινε παιδιά. Μυριστήκατε τα πέση ξύλο. Γιατί μπροστά εσύ. Και ετοιμαστείτε κι εσείς. Δες εδώ τι γίνεται. Βαράτε, ωραία. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Αυτούς εδώ. Τους άρτσες πρώτα. Δες τι ρίντζ έχει ρε φίλε. Δες που είναι ο άρτσες και τον βαράει να πούμε. Ωραία, πέθανε Lord. Άντε, βγείτε κι εσύ μπροστά. Να πέσει ξύλο λίγο. Ωπ, τι έγινε. Φάγατε ξύλο. Εντάξει, ήταν λογικό νομίζω. Νομίζω ότι ήταν λογικό να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα στη μάχη.
Ναι ρε φίλε, μας άλλες πέρατε, πέρατε. Δώσε φράγκα. Δεν γαμείται. Τι πάθαν αυτοί. Συνεργάζονται αυτοί, συνεργάζονται. Οπ, ωραία, ωραία, ωραία. Τα κτηριάκια μας χτιστήκανε, μια χαρά. Και κόσμο βγάλαμε, μια χαρά. Τι είναι ρε. Τι είναι ρε παιδιά. Γιατί. Γιατί έφυγες εκεί. Δώσε εδώ. Δώσε εδώ. Τώρα κάντα repair αυτά. Ωραία. Άντε αυτό πόσα θέλει. Δύο γύρες ακόμα. Λοιπόν πάμε εδώ. Toolmakers. Toolmakers θα κάνω αργότερα όμως. Hero action cost. Leadership. Αυτό θέλω. Growth συν 10. Άρα αναγκαστικά πάμε εδώ. Και εσύ θα πας προς τα εκεί τώρα. Βασικά δεν μπορώ να φύγω εάν δεν βγάλω κι άλλο στρατό εδώ πέρα. Γιατί θα βγαίνουν συνέχεια όρκς και θα μου τα κάνουν τσουρέκια. Δεν έχω πολλά. 517 σε κάθε γύρα δεν είναι πολλά. Πρέπει να περιμένω λίγο. Πρέπει να περιμένουμε παιδιά. A strategic overview can be useful in such uncertain times, sire. Ναι, μωρέ και εσύ, εντάξει. Δεν θα κατηφορήσω σιγά σιγά. Εδώ έχει πράγμα. Λοιπόν, παιδιά, θα το κλείσω εδώ το επεισόδιο, μάλλον. Το συνεχίζω την επόμενη φορά. Πείτε μου, πώς σας φάνηκαν τα νανάκια. Μένα μου αρέσουν, είναι, έχουν πλάκα. Είναι ωραίο στρατός. Αυτά. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Πρόγραμμα είναι στην περιγραφή. Μην ξεχνάτε να τσεκάρετε. Έχουμε και μπλουζάκια. Τσεκάρετε κάτω το link. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε την επόμενη φορά. Bye.